σχέση του με τα αντίπαλα δίχτυα σχεδόν ερωτική. Η αγάπη του κόσμου του ΠΑΟΚ αδιαφυσβήτητη. Όνειρό του να καθιερωθεί στον ΠΑΟΚ. Στέφανε, τα κατάφερες? Πιστεύω πως μετά από αρκετά χρόνια, τη μέρα που βασικά που ξεκίνησα και την ποδοσφαιρική μου καριέρα, πιστεύω πως ναι, αυτή τη στιγμή έχω καταφέρει να πετύχω το όνειρό μου. Ζεις το όνειρό σου? Ναι, είναι πολύ ωραίο να ζεις αυτό που έχεις ονειρευτεί. Στέφανε, η τούμπα σου πάει και εσύ τι της χαλάς χατήρι? Από ό,τι φαίνεται, ναι, φέτος ειδικά στα πρώτα 6 επίσημα παιχνίδια που κάναμε στην τούμπα, έχω σκοράρει και στα 6. Και πιστεύω πως μακάρι να έρθει και ανάλογη συνέχεια. Τι στόχους έχεις? Για την ομάδα θέλω όσο δυνατόν να πάει ψηλότερα. Προσωπικούς, από την αρχή έχω βάλει ένα στόχο να ξεπεράσω τα γκολ της περσινής σεζόν. Μακάρι να το πετύχω. Όταν λες η ομάδα να πάει ψηλότερα? Να πάρει ένα πρωτάθλημα. Γιατί πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κυνηγάει ο ΠΑΟΚ από την αρχή της κάθε σεζόν. Γιατί δεν το έχει πετύχει μέχρι στιγμής? Πιστεύω ότι δεν το έχουμε φτιάξει ανάλογα όπως πρέπει. Όταν λες έχουμε φτιάξει? Εμείς που είμαστε στην ομάδα. Υπάρχουν και συγκυρίες βασικά που δυσκολεύουν αυτό το πράγμα. Οι παίκτες, οι διοικούντες, από τη διοίκηση, οι συνθήκες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρώτα είναι οι συνθήκες του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά πάει στη διοίκηση και μετά στους ποδοσφαιριστές. Ποιο είναι το ταβάνι του ΠΑΟΚ? Πιστεύω ότι αξίζει αυτή η ομάδα να πάρει κάποια στιγμή ένα πρωτάθλημα. Και αξίζει και η ομάδα και ο κόσμος. Και φέτος? Φέτος μακάρι να το πετύχουμε, αν και πάλι είναι δύσκολο. Αλλά από ό,τι έχουμε δείξει και μέσα στο γήπεδο, ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το στόχο. Στέφανε, το γκολ τι είναι? Είναι τεχνική, είναι ψυχολογία, τι είναι? Κοίτα, είναι και θέμα τεχνικής, αλλά και πιο πολύ θέμα και ικανότητας, πιστεύω εγώ. Αλλά θέλει και μια δόση τύχης να πετύχει κάποιο τέρμα. Έχεις δηλώσει ότι δεν έχω άγχος όταν σκοράρω. Γενικά μέσα στο γήπεδο δεν έχω άγχος. Πώς γίνεται αυτό, εφόσον ένας επιθετικός κρίνεται από τα γκολ που βάζει? Δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό. Όντως δεν έχω άγχος μέσα στο γήπεδο, ούτε όταν χάσω κάποια ευκαιρία. Ισχύει ότι λειτουργείς με την πρώτη σκέψη. Μια δεύτερη σκέψη ίσως κάνεις το λάθος. Αυτό πιστεύω, ναι. Αυτό δείχνω βασικά. Ότι όταν παίρνω την πρώτη σκέψη, εκτελώ με την πρώτη σκέψη, πάντα πιάνω γκολ. Επίσης, έχω ακούσει ότι τα καλύτερα γκολ τα βάζεις και στις προπονήσεις. Μάλλον τα κρατάς για τις προπονήσεις και δείχνεις ένα δείγμα των ικανοτήτων σου και της κλάσης σου στο γήπεδο. Αυτό που συμβαίνει με τους ποδοσφαιριστές είναι ότι ό,τι κάνεις στην προπονήση σου βγαίνει στο παιχνίδι. Αυτό δει εγώ τα τόσα χρόνια που παίζω. Ότι όπως παρουσιάζω την προπόνηση. Και ό,τι κάνει στην προπόνηση, σου βγαίνει στο παιχνίδι. Σου βγαίνουν όλα? Όχι όλα. Περισσότερα. Τα περισσότερα. Συμφωνείς με την άποψη ότι οι μεγάλοι φορ δεν βάζουν τα εύκολα? Κοίτα, θα συμφωνήσω ότι όλα τα γκολ μπαίνουν και όλα χάνονται. Είτε είναι εύκολο είτε είναι δύσκολο. Έχουμε δει ότι και πολύ εύκολα γκολ χάνονται. Αλλά μπαίνουν και πολύ δύσκολα. Τι σύντριγκάρι? Να βάζεις περισσότερα τα εύκολα γκολ ή το να πετύχεις κάτι ξεχωριστό, μοναδικό? Το γκολ είναι γκολ. Αλλά όταν πετυχαίνεις κάποιο δύσκολο τέρμα, είναι αυτό που σε ευχαριστεί και περισσότερο. Πώς είναι να σε αποθεώνει η τούμπα? Αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Αυτό που ζω εγώ αυτή τη στιγμή στην τούμπα με τον κόσμο είναι κάτι το οποίο τον ιερευόμουν και ευχαριστώ τον Θεό που το έχω πετύχει. Θα το άλλαζες με τίποτα? Όχι. Όχι. Λευκό κρασάκι πίνεις? Ναι. Οπότε εντάξει, θα πιούμε λευκό. Δεν ήξερα και είπα λευκό. Όχι, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Δεν έχεις φάει, φαντάζομαι? Όχι. Περίμενα. Οπότε θα φάμε κιόλας. Ελπίζω να σ' αρέσει εδώ το φαΐ. Τι είναι αυτό που σου δίνει δύναμη, ενέργεια? Από πού αντλείς δύναμη εσύ? Περισσότερο από την οικογένειά μου. Έχω δηλώσει ότι είναι αυτή που με στηρίζει από την πρώτη στιγμή. Και είναι αυτοί που με δίνουν και δύναμη για τη συνέχεια. Εκεί αφιερώνεις και όλα τα γκολ, φαντάζομαι. Ναι. Παρά το νεαρό της ηλικίας σου, έχεις εκδηλώσει και τη σχέση σου με το Θεό. Ενώ η φανέλα σου, το νούμερο 33, τα χρόνια του Χριστού. Ναι, είναι κάτι. Έχεις μιλήσει ανοιχτά για την πίστη σου, έτσι? Ναι. Πιστεύω αρκετά. Δεν είμαι αυτός που θα πάει στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Θα πάω όποτε. Οπότε πιστεύω εγώ ότι πρέπει να πάω. Να πιούμε? Ναι.
τι θέλεις. Είσαι ο καλεσμένος, οπότε πίνουμε σωτητές. Τίποτε. Να έχουμε υγεία και να πάμε τον ΠΑΟΚ ψηλά. Και προσωπικά. Προσωπικά το καλύτερο. Πού είναι? Περισσότερο γκολ. Αυτό ναι. Και προσωπικά αυτό. Και προσωπικά. Προσωπικά δηλαδή είσαι ένα επαγγελματικό. Ναι, κάτι τέτοιο. Στην υγεία μας λοιπόν. Τα τατουά σου τι σημαίνει, ναι. Έχεις πολλά. Έχω αρκετά, ναι. Είναι στο χέρι βασικά το έχω αφαιρώσει στο Θεό. Χριστό, Παναγία. Τώρα έχω κάνει και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Μιχαήλ. Ναι. Είναι κάτι που μου άρεσε. Και ήθελα να το συνδυάσω με το υπόλοιπο. Αλλά έχω γράψει ότι μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει. Αυτά. Έχω κι άλλα που δεν είναι. Τώρα όμως πιάνομαι από αυτό που είπες ότι μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει και βρέθηκες στη δίνη των επικρίσεων λόγω ενός περιβόητου tweet που έγραψες. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενα ότι θα πάρει τόσο μεγάλη έκταση. Και κανονικά δεν έπρεπε να πάρει. Τώρα κάποιοι περίμεναν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή να συμβεί αυτό για να ξεκινήσουν τα περίεργα σχόλια. Δεν ασχολήθηκα περισσότερο, το άφησα το θέμα να περάσει έτσι. Θεωρείς ότι προκάλεσες. Αθελά σου. Προκάλεσα γιατί το πήρανε και το πήρανε το διάφοροι. Ο τύπος βασικά και το παρουσίασε διαφορετικά από ό,τι εννοούσα εγώ. Εσύ τι εννοούσες? Εγώ έκανα απλά μια πλάκα με κάποιους συμπαίκτες. Δεν ήθελα να προκαλέσω για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεώρησες ότι θα προκαλέσεις γιατί ακολουθούσε τον ντέρμπι με τον Άρη. Καταλαβαίνεις, η Θεσσαλονίκη φανατισμένη. Το κλίμα είναι λίγο από πριν έντονο. Κοίτα, από την πρώτη στιγμή που το γράψα δεν περίμενα ότι θα το πάρουν ότι και καλά προκάλεσα για το παιχνίδι. Αλλά στη συνέχεια, σου είπα, με αυτά που είπαν και γράφτηκαν, πήρα αυτή την ανάλογη συνέχεια το σχόλιο. Αν ήξερες το τι θα ακολουθήσει, θα το ξανασκεφτώσουν. Αν ήξερες δηλαδή από πριν το τι θα ακολουθήσει, ίσως να μην το έγραφες κιόλας. Ίσως, αλλά μπορεί και να το έγραφα. Συνεχίζεις έτσι. Εντάξει, ναι. Θεωρείς ότι προκαλείς γενικότερα? Όχι, γενικά όχι. Στη ζωή μου και στον αγωνιστικό χώρο δεν έχω προκαλέσει ποτέ. Και αυτό πιστεύω το βλέπει και ο κόσμος. Το περιβόητο χέρι στο στόμα, το σιτ, μετά τι ήτανε? Ήταν η απάντηση σε αυτούς που βιάστηκαν να με κρίνουν. Το έκανες όμως μέσα στην Τούμπα. Ναι, το έχω κάνει άλλη μια φορά πάλι σε παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ, μέσα στο Χαριλάου. Σου βγαίνει με τον Άρη γενικότερα? Όχι, αλλά πάλι κάτι είχε γίνει εκείνο, πριν εκείνο το παιχνίδι και γι' αυτό το έκανα. Και το έκανες νομίζω και με ένα υπέροχο γκολ. Ναι, ήταν ένα ωραίο γκολ και γι' αυτό μετά έκανα και αυτό τον πανηγυρισμό. Έτσι πάνε αυτά. Έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Να σε γυρίσω λίγο πίσω. Θα μου πεις τι πίσω, 24 δεν είσαι? Ναι, 24. Στα 24. Αλλά είσαι από 8 χρονών στην Τούμπα και πάει λέγοντας το διαφημιστικό. Ναι. Πολλά χρόνια, έτσι. Είναι, ναι, αρκετά χρόνια. Στέφανε, πήγες Ιταλία για λίγο, πολύ λίγο, κατόπιν Γερμανία, αλλά επιμένεις ελληνικά. Ναι, ήταν μετά από ένα τουρνά που είχαμε κάνει με τον ΠΑΟΚ στην Ιταλία, στην πόλη της Τεργέστης, και η τοπική ομάδα ήθελε να με πάρει στην ομάδα. Την γυρίσαμε πίσω στην Ελλάδα, το συζητήσαμε με τους δικούς μου και πήραμε μια απόφαση να πάμε όλοι μαζί. Πήγαμε στην Ιταλία, ξεκινήσαμε για την Ιταλία, πήγαμε. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα για μένα για την προσαρμογή. Και μετά από απόφαση πάλι με τους δικούς μου, πήγαμε στη Γερμανία. Είχαμε κάποιους συγγενείς εκεί και πήγα να δοκιμάσω τη Χέρτα. Εκεί ξεκίνησα, έκανα γύρω στο 1,5 μήνα προπονήσεις. Ήθελε η ομάδα να κάνω κανονικά. Αλλά εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Και έτσι αποφάσισα να γυρίσω πίσω και πάλι στον ΠΑΟΚ. Τι δεν σου άρεσε στο εξωτερικό? Δεν είναι τι δεν μου άρεσε, είναι ότι ήμουν μικρός, νομίζω 10, και μου φάνηκε όλο αυτό ένα βουνό για μένα. Και η γλώσσα δύσκολη και γενικά οι συνθήκες. Και επέστρεψε. Επέστρεψα πάλι πίσω στον ΠΑΟΚ. Τώρα. Θα σου φαινόταν βουνό? Σε αυτή την ηλικία πιστεύω όχι. Το σκέφτεσαι για εξωτερικό? Αυτό που θέλω είναι ότι αν κάποια στιγμή φύγω από τον ΠΑΟΚ να πάω στο εξωτερικό. Άλλη ελληνική ομάδα υπάρχει στο μυαλό σου? Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Πρόταση από ελληνική ομάδα έχεις δεχτεί? Όχι. Όχι. Φταίει το γεγονός ότι ίσως, έτσι,
ότι έχεις δηλώσει ανοιχτά την αγάπη σου και την αφοσίωση σου στον ΠΑΟΚ. Δεν το κρύβεις άλλωστε, ότι είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ και μετά ποδοσφαιριστής, νομίζω. Ναι, το έχω δηλώσει αρκετές φορές αυτό. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Είναι ότι. Και το έχω δηλώσει ότι περισσότερο σκέφτομαι το εξωτερικό παρά σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Το έχω δηλώσει αυτό αρκετές φορές. Και ίσως γι' αυτό. Άρα, ή μπορεί να φύγει στο εξωτερικό ή να ολοκληρώσει τον ΠΑΟΚ. Ένα από τα δύο παίζει, ναι. Ναι. Τι θέλεις περισσότερο? Αυτή τη στιγμή είναι στον ΠΑΟΚ. Είναι. Ζω το όνειρο βασικά και μου αρέσει πάρα πολύ. Αν είχες τη δυνατότητα να διαλέξεις εσύ τον επόμενο σταθμό, δηλαδή επιλέγεις πάλι ΠΑΟΚ. Ναι, αυτή τη στιγμή ναι. Εξωτερικό, ποιο είναι το πρωτάθλημα που σε ιντριγκάρει? Πιστεύω ότι θα μου τρέξει πιο πολύ το Ιταλικό ή το Γερμανικό. Έτσι πιστεύω εγώ. Θα παρακολουθείς? Όχι πολύ. Γενικά δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Από το εξωτερικό είχες πρόταση? Ναι. Υπήρχε μια πρόταση από Ρωσία. Ουκρανία βασικά. Πότε? Το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος. Και βασικά το περασμένο χειμώνα και το καλοκαίρι. Και? Και είμαι εδώ. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Δική σου απόφαση? Ναι, καθαρά. Δεν το σκέφτηκα καθόλου και έμεινα στο ΠΑΟΚ. Αν έρχονταν μια πρόταση σου από Ιταλία ή Γερμανία? Θα το σκεφτόμουν διαφορετικά. Γιατί είναι δύο πρωταθλήματα πολύ σπουδαία. Και πιστεύω για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή είναι καλύτερα να πάει σε ένα πρωτάθλημα ευρωπαϊκό παρά σε ένα όχι τόσο δυνατό πρωτάθλημα. Είσαι ευχαριστημένος με την ποιότητα και το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου? Φέτος βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλη ποιότητα γενικά στις ομάδες. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ομάδες που υπήρχε ένα πρωτάθλημα πολύ πιο δυνατό. Τώρα βλέπουμε ότι αρχίζει και αποδυναμώνεται το πρωτάθλημα το ελληνικό. Πιστεύω είναι και λόγω της κρίσης που υπάρχει γενικά στη χώρα. Έχει αντίκτυπο ναι. Με την πολιτική ασχολείσαι? Καθόλου. Καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Δεν ξέρω τίποτα. Το τι γίνεται? Όχι, δεν παρακολουθώ. Σε έχω και υψηλοϊγίνα για να μην μας μαλώσει ο προπονητής ναι, σου. Μην... Γιατί είναι και βραδάκι, έχουμε κρασάκι και τέτοια. Οπότε κανόνισε λίγο light, ποδοσφαιριστής είσαι. Ναι. Αν και εσύ δεν έχεις ανάγκη. Είσαι... Όχι, ναι, δεν έχω με το φαγητό. Ούτε με κιλά πρόβλημα, ούτε όχι, τίποτα. Όχι, από ό,τι βλέπεις. Ωραία. Μια χαρά. Τι τρως, τι σ' αρέσει? Δεν έχω θέμα με το φαγητό. Με... Δεν έχω. Τρώω βασικά τα πάντα. Μόνος σου μένεις? Ναι. Ποιος μαγειρεύει? Κανένας. Παραγγέλνω απ' έξω. Αλλά σπιτικά πάντα. Η κοπέλα σου δεν μαγειρεύει? Μαγείρευε. Δεν έχεις κοπέλα? Δεν έχω κοπέλα. Είσαι ελεύθερος? Ναι. Κορίτσια είναι ελεύθερος. Όσες πιστές προσέλθετε. Δεν άντεξε τη δημοσιότητα? Όχι, εντάξει, ήταν διαφορετικά. Ήμουν αρκετά χρόνια. Ήταν μια σχέση γύρω στα 7 χρόνια. Εντάξει, δεν χώρισα εντελώς, αλλά δεν ήμουν και όπως είμαι. Το εντελώς τι σημαίνει? Δεν χωρίσαμε. Πώς να σου πω, δεν χωρίσαμε. Είμαστε μια άλλη φάση, περίεργη. Είστε και δεν είστε. Κάπως έτσι. Οπότε θα σου μαγειρεύει τις φορές που είστε. Τις φορές που έρχεται στο σπίτι. Πώς είναι η σχέση σου με τις γυναίκες, ενώ λόγω της αναγνωρισιμότητάς σου? Πολύ καλή. Δεν έχω. Έχω και... Γενικά έχω αρκετές φίλες. Και δεν έχω. Τα πάω καλά. Ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο να φλερτάρεις. Και να σε φλερτάρουν. Εσύ σε φλερτάρουν? Όχι, γενικά. Δεν σε φλερτάρουν? Εντάξει, μπορεί. Ναι ή όχι, μπορεί τι... Ναι. Εσύ? Ναι. Είναι ωραίο. Φαντάζομαι έχεις και το πάτημα λόγω της αναγνωρισιμότητάς σου ή όχι? Ναι, γενικά. Πιστεύω οι ποδοσφαιριστές ότι πατάνε πάνω σε αυτό περισσότερο. Το κάνεις κι εσύ? Ναι. Γιατί όχι? Γιατί όχι. Λοιπόν, στην υγειά μας. Πας παίρνεις τάπερ, Χαλκιδική? Κανονικά. Το τελευταίο διάστημα έμενα και στη μαμά και δεν είχα πρόβλημα από φαγητό. Το καλοκαίρι περισσότερο. Το καλοκαίρι τι έκανες? Πήγα
Βασικά στο γάμο του Μπαλάφα. Έπρεπε να πάω. Το παντρέψαμε και αυτό το παιδί. Το παντρέψαμε, ναι. Εσύ ήσαν εδώ. Εσύ. Εμείς, εντάξει, έχουμε ακόμα. Περιμένουμε. Πολύ. Και, ναι, αρκετά. Όχι μαζί, 24 είσαι. Είμαι μικρός ακόμα. Έχεις ακόμα. Ναι. Και πήγα μερικές ημέρες στη διακοπή στη Λευκάδα και στους παξούς πάλι με τον Μπαλάφα. Η κολλητή σου είναι ο Μπαλάφας. Και... Ναι, ήταν ο Μπαλάφας, ο Μαλεζάς. Και τώρα που έφυγαν. Γενικά με όλα τα παιδιά. Δεν έχω. Κάνω παρέα με όλα τα παιδιά. Αγαπημένο μέρος διακοπών. Σαντορίνη. Έχω πάει και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ένα ωραίο μέρος. Έτσι εδώ. Έτσι τώρα. Γενικά, ναι. Γενικά τα ελληνικά νησιά. Γενικά, ναι. Πες μου κάτι. Το γεγονός ότι έχεις δηλώσει ανοιχτά ότι είσαι φίλος του ΠΑΟΚ και οπαδός του ΠΑΟΚ. Πώς λειτουργεί στη σχέση σου με την κερκίδα. Δεν υπάρχει το γεγονός ότι μπορεί να σε κρίνουν αυστηρά κάποια στιγμή ή μπορεί να σε κρίνουν πιο μαλακά από ό,τι θα έπρεπε συγκριτικά με άλλους παίκτες. Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι ο κόσμος κρίνει για το πρόσωπο ρεσάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι για το τι είσαι και τι έχεις δηλώσει. Πιστεύω πως έχω κρυθεί κι εγώ αρκετές φορές. Είτε με κακό, είτε με, καλό, με καλά σχολεία, είτε με άσχημα σχολεία. Πώς αισθάνεσαι. Όταν δεν διαβάζεις τόσο κολακευτικά ή διαβάζεις να σε κρίνουν αυστηρά. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Στο και τα θετικά σχολεία, όταν δεν πας καλά. Τα διαβάζεις. Προσπαθώ να μην τα διαβάσω, όχι. Σε πειράζουν. Όχι, δεν με πειράζουν, αλλά δεν μπαίνω και στη διαδικασία να διαβάσω το τι γράφεται γενικά στον τύπο. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι αυστηρός, είναι απαιτητικός. Πώς θα το χαρακτήριζες. Είναι πολύ απαιτητικός. Σαν. Σαν κόσμο, σαν φιλάθλος κόσμο. Το έχουμε δει αρκετές φορές. Αλλά εντάξει, είναι ότι είναι και ο ΠΑΟΚ μια μεγάλη ομάδα και πάνε μαζί αυτά. Ο κόσμος θέλει να πηγαίνει πολύ καλά. Στον δρόμο τι σου λένε. Εντάξει, τώρα πλέον υπάρχει αναγνωρισιμότητα μετά και την περσινή χρονιά και τη φετινή που έτσι πως έχω ξεκινήσει. Αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι να πάμε όσο δυνατόν ψηλότερα. Στέφανε, για να έρθει αυτή η αναγνωρισιμότητα, τι θυσίες έκανες για να ζήσεις όπως είπες και εσύ το όνειρό σου στον ΠΑΟΚ. Ποιες ήταν οι θυσίες σου. Θυσίες ότι έβλεπες παιδιά της ηλικίας σου να βγαίνουν έξω, να κάνουν άλλες δραστηριότητες και εσύ καθώς ήσουν στο σπίτι είχες προπόνηση τις ώρες που άλλοι πηγαίνανε, βόλτες, παρές. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια θυσία που την κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής που θέλει να πετύχει. Άξιζε. Ναι, από ό,τι φαίνεται άξιζε πολύ. Σε ποιο προπονητή θεωρείς ότι χρωστάς πολλά, ένα ευχαριστώ ενδεχομένως, και ποιος θεωρείς ότι δεν ήταν αυτός, ήταν αυτός μάλλον, που δεν σου έδωσε ανάλογη προσοχή. Από τη μέρα που ξεκίνησε το ποδόσφαιρο έπαιζα σαν center back. Σαν αμυντικός. Αλήθεια λες. Ναι. Όταν γύρισα από τη Γερμανία, ο κύριος Μαλιούφα ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία να μου βάλει επιθετικό. Στη συνέχεια είχα τον κύριο Αλεξανδρίδη και τον κύριο Μαλιούφα στη δεύτερη ομάδα που κατακτήσαμε και το πρωτάθλημα. Και από εκείνη τη στιγμή και ο καθεωρητής ήταν επιθετικός και πιστεύω είναι οι προπονητές που με βοήθησαν πολύ. Πέρα από αυτούς που σε βοήθησαν στα πρώτα σου βήματα, κάποιος πιο πρόσφατος ίσως που αν θες σε καθιέρωσε. Αυτός που, με αυτόν που έχω καθιερωθεί βασικά στον ΠΑΟΚ είναι ο κύριος Χάβος. Και τον χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ήταν ο πρώτος προπονητής που με χρησιμοποίησε στην ομάδα του ΠΑΟΚ, στην επαγγελματική ομάδα του ΠΑΟΚ. Και του ζητάω ένα ευχαριστώ γιατί χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν εδώ. Και ποιος δεν σου έδωσε την ανάλογη προσοχή. Γενικά οι προπονητές βλέπουν διαφορετικά τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να έρθει ένας ποδοσφαιριστής να μην του αρέσει, να μην του κάνει, να μην. Για αυτό που θέλει. Υπάρχουν προπονητές που θα σε βάλουν μέσα. Εσύ με το χέρι στην καρδιά, σε ποιον θεωρείς ότι δεν άρεσες. Γιατί όπως είπες, υπάρχουν προπονητές που θα τους αρέσεις και άλλοι προπονητές που δεν θα τους αρέσεις. Πιστεύω ότι τη χρονιά που ήταν ο κύριος Σάντος δεν μου δόθηκαν οι ευκαιρίες που θα έπρεπε. Και γι' αυτό είχα πάει και ένα χρόνο δανεικό στον Πασεραϊκό. Και γύρισα μετά ακόμη πιο δυνατός πίσω. Σε πείσμασε. Ναι, κάτι τέτοιο σε πεισμόνι. Γενικά. Με τον Φερνάντο Σάντος ποια είναι η σχέση σου.
πολύ καλή. Αυτή τη στιγμή είναι ένας προπονητής της Εθνικής. Με έχει καλέσει αρκετές φορές. Είμαι στην Εθνική Ομάδα. Και έχω μια πολύ καλή σχέση. Το θεωρώ ένα από τους καλύτερους προπονητές που έχω δουλέψει. Την εμπιστοσύνη για τη βασική ενδεκάδα του Φερνάντο Σάντος θα την κερδίσεις? Ναι, πιστεύω πως θα την κερδίσω. Σιγά σιγά πιστεύω θα την κερδίσω. Πιστεύω να μου δοθεί και ευκαιρία να αγωνιστώ. Με ποιον θα ήθελες να σου αντίδημο στην επίθεση της Εθνικής? Μακάρι ήμουν με τον Δημήτρη Σαλβικίδη, όπως ήμουν και στον ΠΑΟΚ. Μακάρι ήμουν και στην Εθνική. Γιατί το θαυμάζω σαν να ποδοσφαιρίξει έναν άνθρωπο. Με τα παιδιά της Εθνικής πώς είναι οι σχέσεις? Πολύ καλές. Έχω μπει αρκετά στο κλίμα της ομάδος και τα παιδιά είναι φανταστικά. Με ποιους κάνεις περισσότερη παρέα? Περισσότερο είμαι με τον Κατσουράνη, τον Σαμαρά, τον Νίνη. Έχουμε φτιάξει ένα παρέακι. Αληθεύει ότι μετά το διαζύγιο του Κατσουράνη με τον Παναθηναϊκό, μεταξύ σοβαρού και αστείου, του λέγατε να έρθει στον ΠΑΟΚ? Ναι, υπήρχαν τα πειράγματα με το που τελείωσε τον Παναθηναϊκό, υπήρχαν τα πειράγματα και μέσα στο κινητό, αλλά και στην Εθνική. Τον είπατε να έρθει στη Θεσσαλονίκη? Ναι, τον πείραζα γενικότερα. Ναι. Και τα κατάφερες? Δεν ξέρω, θα φανεί. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Εσύ έκανες πάντως την καλύτερη δουλειά. Ναι, πιστεύω ότι έκανα το σωστό. Οπότε μετά το ποδόσφαιρο, μια θέση μάνατζερ ίσως θα σου τέριαζε ή όχι? Όχι, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Ναι. Τον εαυτό σε 10 χρόνια από τώρα τον έχεις σκεφτεί? Όχι, όχι. Δεν μπαίνω στην σκέψη. Δεν μπαίνω γιατί δεν θέλω. Δεν σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα? Πώς είναι να δουλεύεις με τον Γιώργο Δόνη? Από την αρχή που ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι, βασικά είχα ρωτήσει και τα παιδιά που ήξερα τις προηγούμενες ομάδες που είχε δουλέψει και μου είχαν δώσει μια εντύπωση το πώς δουλεύει. Και από τη μέρα που ήρθε στο ΠΑΟΚ, όντως είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Γενικά είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Αυτό δείχνει και σε εμάς. Έχει εμπιστευτεί αρκετές φορές τους νέους και τους εμπιστεύεται. Και δουλεύουμε πολύ καλά στις προπονήσεις. Στέφανε, είναι όντως τόσο αυθόρμητος όσο τον βλέπουμε? Δηλαδή, αν εκνευριστεί, θα το δείξει? Ό,τι σκέφτεται, θα το πει? Ναι, αυτό δείχνει, το έχει δείξει από την αρχή. Και αυτό είναι που. Βασικά, αυτό. Εντάξει, μερικές φορές δεν είναι το σωστό, άλλες φορές κρίνεται γι' αυτό. Αλλά είναι ένας άνθρωπος αυθόρμητος. Αυτό που θέλει να κάνει και τη στιγμή να το κάνει. Και εμπιστεύεται και τα νεαρά παιδιά, έτσι? Ναι, είναι κάτι σημαντικό. Εσένα η σχέση με τους νεαρούς παίκτες της ομάδας πώς είναι? Είναι πολύ καλή. Υπό την προστασία σου? Ναι, εντάξει, όχι υπό την προστασία, αλλά είμαστε πολύ καλά τώρα. Τους έχω πάρει από κοντά λίγο, γιατί ξέρω πώς είναι, πώς νιώθουν. Πέρασα κι εγώ από αυτή τη θέση και είναι μαζί μου αρκετές ώρες της ημέρας. Τους βάζεις φωνές προπονήσεις? Αν θέλεις, τους συμβουλεύεις? Ναι, αρκετές φορές. Γιατί σου είπα, πέρασα κι εγώ από αυτό το στάδιο και ξέρω πώς είναι, πώς σκέφτονται και ποιο είναι το σωστό. Εσύ από ποιον παίρνεις συμβουλές? Όπως είπα, θαυμάζω τον Σαλβικίδη. Είναι και πιστεύω, μιλάω αρκετές φορές για ό,τι είναι να κάνω, ό,τι απόφαση είναι να πάρω. Και γενικά το Γκαρσία, τους μεγαλύτερους. Είναι καλό να. Είναι βασικά μαθαίνεις από τέτοιους ποδοσφαιριστές. Σαλπιγκίδης και Γκαρσία, δηλαδή Δαγκωτό. Ναι. Θέλω να σου λέω ονόματα και να μου τους χαρακτηρίζεις. Ό,τι σκέφτεσαι για αυτούς. Λοιπόν, Θοδωρής Ζαγοράκης. Ήμασταν συμπαίκτες στην αρχή της καριέρας μου. Στην αρχή της καριέρας μου, όταν είχα υπογράψει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένας δυνατός χαρακτήρας. Είναι αυθόρμητος, αυτό που θέλει, ειδικά μέσα στο αγωνιστικό χώρο, το έλεγε και το έδειχνε. Και γενικά μετά όταν ήταν σαν πρόεδρος, ήταν γενικά κοντά στην ομάδα και κοντά στους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ που έχει περάσει και από το γήπεδο αλλά και από τη διοίκηση. Τον έζησες αγωνιστικά σαν πρόεδρος, τι αίσθηση σου άφησε? Ήταν από την πρώτη στιγμή, ήθελε η ομάδα, οι ποδοσφαιριστές να μην να τα έχουν όλα. Και γι' αυτό προσπάθησε. Τώρα συνέχεια κρίθηκε από κάποιους, καλός ή κακός. Ζήσεις Βρύσας? Είναι ένας εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας. Είναι πολύ ήρεμος. Και αυτός, τον έχω προλάβει και αυτόν σε συμπαίκτη. Και έμαθα πολλά, γιατί παίζαμε και την ίδια θέση. Και γενικά από την πρώτη στιγμή που είχα ανέβει πάνω, με βοήθησε αρκετά στο θέμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
και στα τελειώματα. Και γενικά τον άκουγα πολύ. Ξεχωρίζει κάποιον από του δύο? Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Ο ένας είναι πολύ δυνατός χαρακτήρας. Ο Ζαγοράκης. Ο Ζαγοράκης και το δείχνει. Ο Ζήσης είναι λίγο πιο ήρεμος. Είσαι υπέρ της επιστροφής του Ζαγοράκη στον ΠΑΟ? Δεν είμαι αυτός που θα σου πει ναι ή όχι. Εσύ σαν άνθρωπο θα τον ήθελε, σαν Στέφανος θα τον ήθελε αυτόν τον άνθρωπο μέσα στον ΠΑΟ? Ναι, δεν είχα κάποιο πρόβλημα με τον Ζαγοράκη. Γενικά, είτε ήταν ποδοσφαίρι, είτε ήταν διοίκηση, δεν είχα κανένα θέμα. Μακάρι να γυρίσει. Είναι άλλοι που θα πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Πώς είναι η αίσθηση να του έχει προλάβει αγωνιστικά και κατόπιν αυτή να είναι σε ένα άλλο πόστο, με άλλες ευθύνες, άλλες αρμοδιότητες? Είναι λίγο περίεργο γιατί πριν ένα χρόνο του φώναζε με το μικρό του όνομα και μετά έπρεπε να του πει, του αποκαλεί πρόεδρο. Και εκεί κολλά λίγο. Δεν σου βγαίνει. Ναι, αναγκαστικά. Αλλά δεν μου έβγαινε. Αλλά το κάνω. Μόνο μπροστά στους άλλους ή και κατηδίαν? Γενικά. Τελειώνει και το κρασάκι, μας βάζουν μια χαρά. Συνεχίζουμε. Αύριο έχεις προπόνηση 5, οπότε. Ναι, λίγο απόγευμα. Κύριε Δόνη, συγγνώμη. Μπορούμε. Λοιπόν, συνεχίζω με τα ονόματα. Και. Παύλο Γκαρσία. Μου είπες πριν ότι είναι από τους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Είναι από τους ανθρώπους που θα ακούσω το τι θα πει. Και προσωπικά σε μένα, γενικά. Έχει ένα σπουδαίο χαρακτήρα. Πολύ δυνατός. Πολύ αυθόρμητος. Και πιστεύω ότι ταιριάζει πολύ σε αυτή την ομάδα. Και σαν ποδοσφαιριστής, αλλά μακάρι συνέχεια να μείνει και στην ομάδα. Το θέλεις και στη συνέχεια? Ναι. Από άλλο πόστο? Είναι ένας ποδοσφαιριστής που πιστεύω πως θα χρειαστεί στην ομάδα. Απόλυτα δικαιολογημένη η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του. Ναι, το έχει αποδείξει μέσα στο γήπεδο. Και γενικά με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Είναι διαφορετικός ο τρόπος του παιχνιδιού με τον Γκαρσία μέσα στο γήπεδο? Σου δίνει περισσότερη δύναμη, εμπιστοσύνη. Γιατί είναι, όπως είπα, ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παύλο Κοντρέρας. Σπουδαίο παιδί, το χαρακτήρισε έτσι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που με βοήθησε αρκετά και αυτός γιατί με μιλούσε συχνά γενικά για το πώς να σκέφτομαι, τι αποφάσεις να παίρνει κι αυτός. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και πιστεύω πως λείπει στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι το βλέπω εγώ. Ποιοι άλλοι παίκτες που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ λείπουν? Τώρα μην αναφερθώ σε ονόματα γιατί θα ξεχάσω κανένα. Ναι, σίγουρα. Αλλά κρατάμε σίγουρα Παύλο Κοντρέρας. Ναι, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Λάζλο Μπόλωνη. Δουλέψαμε μαζί ένα χρόνο. Έκανα την πιο γεμάτη χρονιά που έχω κάνει στον ΠΑΟΚ. Έχω πετύχει τα περισσότερα γκολ. Ήταν ένας καλός προπονητής. Δουλεύαμε αρκετά στις προπονήσεις. Αλλά δεν ήρθαν, πιστεύω, τα ανάλογα αποτελέσματα που θέλαμε εκείνη την περίοδο. Είχε μερίδιο ευθύνη? Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνη. Και ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές, όλοι. Αλλά ποιος το παίρνει πάνω του συνήθως, ο προπονητής ή ο παίκτης? Ναι. Δεν μπορεί να αλλάξει σε μια ομάδα 20 ποδοσφαιριστές. Άρα, οπότε η εύκολη λύση. Είναι εύκολη λύση ο προπονητής. Γιώργος Γεωργιάδης, εννοώ τον τεχνικό διευθυντή. Και αυτόν τον έχω προλάβει σαν ποδοσφαιριστή. Ναι. Είσαι ο συνθετικός κρίκος, έτσι. Ναι, τους έχω προλάβει όλους. Ήταν η χρονιά που είχα υπογράψει το επαγγελματικό του συμβόλαιο και έχω παίξει μαζί του. Είναι εντελώς πολύ ήρεμος άνθρωπος. Δύσκολα θα το δεις να έρθει σε ένταση γενικά στη ζωή του. Ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, το θαύμαζα πολύ. Και χαίρομαι που αυτή τη στιγμή είναι στο πόστο του τεχνικού διευθυντή και κοντά στην ομάδα και στους ποδοσφαιριστές. Θεωρείς ότι στη διοίκηση υπάρχουν άνθρωποι που είναι κοντά σας? Ναι. Το θετικό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που ήταν πριν 4-5 χρόνια ποδοσφαιριστές. Και ξέρουν πώς σκέφτεται ο ποδοσφαιριστής και τα θέλω του ποδοσφαιριστή. Πες μου λίγο, πλέον μιλάμε για εποχή Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, σωστά? Ναι. Εντυπώσεις? Πολύ, πολύ θετικές, πολύ καλές. Γιατί ο ΠΑΟΚ πιστεύω πως ήθελε κάποια στιγμή να έχει ένα τέτοιο μεγαλομέτωχο πρόεδρο για να πάει τον ΠΑΟΚ ψηλά. Πλέον με τις πλάτες, αν θέλεις, του επιχειρηματία του κ. Σαββίδη, υπάρχει άγχος για τα οικονομικά?
Όχι, αλλά θα σου πω κάτι. Οι ποδοσφαιριστές, όταν είναι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να, κάνουν, να παίξουν τον αγώνα, δεν σκέφτεται, πιστεύω, κανείς τα οικονομικά που έχει η ομάδα. Ποτέ. Τα οικονομικά προβλήματα. Ποτέ. Όσο καιρό και είναι απλήρωτος. Όχι, όχι. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο. Δεν είναι επαγγελματικό αυτό. Και πιστεύω δεν το σκέφτεται κανείς. Τώρα, όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, σίγουρα. Σε μέσα, ναι, μέσα από εταιρεία, το συζητήσεις, mm-hmm. να βρεθεί κάποια λύση. Τα προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω ότι μετά με πρόεδρο τώρα τον κύριο Σαββίδη, να μην ξανάρθουν αυτά τα προβλήματα στην ομάδα. Μέχρι στιγμής η εντυπώση σου, η αίσθησή σου, τι λέει? Ότι δεν θα ξανάρθουν ποτέ. Αυτό βλέπω. Πλέον έχει μπει η ομάδα σε έναν σωστό δρόμο. Το γεγονός ότι ο Κοντρέρας έφυγε έτσι όπως έφυγε μαζί με τον Βιερίνια, μετά θέλω και την άποψή σου για τον Πορτογάλο. Και μετά μαθαίνουμε το καλοκαίρι που μας πέρασε ότι έρχεται στον Ολυμπιακό. Είναι γνωστή η κόντρα των ΠΑΟΚτσίδων με τους φίλους του Ολυμπιακού. Πώς φάνηκε? Προσωπικά πιστεύω ότι την πρώτη στιγμή που το άκουσα ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πίστευα ότι μπορεί να. Δεν το περιμένες? Δεν το περίμενα, όχι, να γυρίσει πίσω. Γιατί όταν είχε φύγει, είχε δηλώσει ότι έφυγε για κάποια προσωπικά του προβλήματα. Είναι δεκτό. Αλλά δεν περίμενε βασικά όλος ο κόσμος. Ούτε εμείς ποδοσφαιριστές ότι μπορεί να γυρίσει πίσω και να πάει ειδικά στον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι απόφασή του. Δεν μπορείς. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Έκανε αυτό που πίστευε. Έχετε μιλήσει? Όχι καθόλου. Δεν έχω μιλήσει. Όχι. Όχι, όχι. Πώς θα τον υποδεχτεί, πιστεύεις, η Τούμπα? Εντάξει, θα υπάρχει λίγο. Βασικά θα υποδεχτεί όπως υποδέχεται τον κάθε ποδοσφαιριστή που φεύγει και πάει σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Αλλά όταν είναι και ο Ολυμπιακός, που υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ των δύο ομάδων. Εντάξει, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα γι' αυτό. Εσένα ποια θα είναι η στάση σου απέναντί του? Πριν το παιχνίδι θα το μιλήσω, δεν έχω να χωρίσω κάτι. Θα το μιλήσω. Μέσα στον αγώνα, 90 λεπτά, είμαστε αντίπαλοι. Μετά το παιχνίδι, μπορούμε να ξαναμιλήσουμε. Συμφωνείς με τον χαρακτηρισμό προδότη και σε όλο αυτό το διάλογο που υπήρξε μεταξύ Γκαρσία και Κοντρέρας? Κοίτα, δεν θα το έκανα εγώ αυτό, δεν θα το έστελνα ποτέ. Αλλά σου έχω πει ότι ο Γκαρσία είναι ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας. Έχει αγαπήσει την ομάδα, έχει δεθεί πάρα πολύ. Και ίσως πάνω σε αυτό του έστειλε αυτό το μήνυμα. Εντάξει, δεν θα το έκανα εγώ. Εσύ συμφωνείς με τον χαρακτηρισμό ή όχι? Ή θεωρείς ότι είναι υπερβολικό? Είναι λίγο υπερβολικό η λέξη προδότης. Αλλά εντάξει. Γκαρσία είναι Γκαρσία. Στις κερκίδες θα πας να παρακολουθήσεις αγώνα? Πριν μερικά χρόνια το έχω κάνει. Ναι. Πήγαινα. Τώρα δεν έχω πάει, όχι. Θα πας? Μπορείς στο μέλλον να πάω. Γιατί όχι? Δεν το αποκλείω. Πάμε λίγο στο περιβραχείο Όνιο. Άλλες ευθύνες, άλλη βαρύτητα? Ναι. Είχα μιλήσει με τον προπονητή το καλοκαίρι στην προετοιμασία και όταν μου είπε ότι σκέφτεται να μου δώσει το χρήσμα του αρχηγού, ήταν κάτι, όχι απλά όνειρο, ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενα ποτέ. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό για το περιβραχείο Όνιο. Είναι περισσότερες οι ευθύνες. Γενικά είσαι. Σε βλέπω διαφορετικά και τη συμπαίκτη σου. Ότι θέλω να σου να μεταφέρει τον προπονητή έρχονται σε σένα. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και πιστεύω να τα απεξέλθω. Τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμή? Ναι, μέχρι στιγμή πιστεύω ότι. Γιατί είχαμε και τι απουσίες Γκαρσία και Σαλπιγκίδη. Πιστεύω πως τα έχω καταφέρει και αρκετά καλά. Θα δούμε συνέχεια. Θέλω να σε ρωτήσω για το ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που παίρνει τηλέφωνο ή που εκμυστηρεύεσαι το τι γίνεται, όπως τώρα το περιβραχιόνι. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος τον οποίο ενημέρωσες? Τους γονείς μου. Τον πατέρα μου βασικά. Τελείωσε η κουβέντα με τον προπονητή. Γυρίζω στο δωμάτιο, τηλέφωνο κατευθείαν στο δικό μου. Το λέω έτσι και έτσι. Εντάξει. Δεν το περιμένουν ούτε αυτοί. Το μικρόβιο του ποδοσφαίρου δεν το περίμεναν? Όχι, δεν το. Γιατί? Για το περιβραχιόνι δεν περίμεναν. Εντάξει, ούτε εγώ το περίμενα. Πολλά χρόνια στην ομάδα. Ναι, αλλά δεν το περίμενα. Δεν είχε μπει στο μυαλό μου ότι μπορεί κάποια στιγμή να έρθει να σου προπονητή και να σου δώσει. Ξαφνικό. Ναι, ήταν ξαφνικό. Τι σου είπαν οι γονείς σου? Τίποτα, χάρηκαν για αυτή. Πιστεύω χάρηκαν περισσότερο από μένα. Γιατί. Εντάξει. Έρχονται Τούμπα? Ναι, σε κάθε παιχνίδι. Ανελιπώς? Ναι, ναι. Μερικές φορές μπορεί και σε κανένα εκτός.
Το μικρόβιο του ποδοσφαίρου που τον μπαμπά σου, το κόλλησες? Γενικά, ναι, στην οικογένεια αγωνιζόταν όλοι τοπικά. Και ο μόνος που έχει αγωνιστεί έτσι σε, νομίζω, γάμα εθνική η κατηγορία είναι ο αδερφός της μαμάς, ο θείος μου. Και από εκεί κόλλησες κι εσύ. Ναι, επιθετικός κι αυτός. Και όσοι μας βλέπουν είναι ότι μοιάζουν στον τρόπο παιχνιδιού. Δεν τον έχω δει να παίζει. Δεν τον πρόλαβα. Δεν τον πρόλαβες. Όχι. Αυτός τι σου λέει? Αυτός, εντάξει, μιλάω αρκετές φορές, ειδικά μετά από τα παιχνίδια. Μου λέει διάφορα για τον αγώνα. Ποιος είναι ο πιο αυστηρός κριτής σου? Είναι ο μπαμπάς. Η μαμά, εντάξει, όλα καλά, μια χαρά. Χάσει, κερδίζει η ομάδα, έπαιξε, δεν έπαιξε, όλα είναι μια χαρά για τη μαμά. Ο μπαμπάς είναι αυτός που θα μου πει, έκανες αυτό, έκανες. Δεν ήταν σωστό, ήταν καλό. Τον ακούς πάντα? Ναι. Συνέχεια. Είναι λίγο αυστηρός. Σαν μπαμπάς. Στη δεύτερη ομάδα που κατακτήσαμε και το πρωτάθλημα. Και από εκείνη τη στιγμή και ο καθεωρητής ήταν επιθετικός. Και πιστεύω είναι οι προπονητές που με βοήθησαν πολύ. Πέρα από αυτούς που σε βοήθησαν στα πρώτα σου βήματα, κάποιος πιο πρόσφατος ίσως που αν θες σε καθιέρωσε? Αυτός που με αυτόν που έχω καθιωρηθεί βασικά στον ΠΑΟΚ είναι ο κύριος Χάβος. Και τον χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν ο πρώτος προπονητής που με χρησιμοποίησε στην ομάδα του ΠΑΟΚ, στην επαγγελματική ομάδα του ΠΑΟΚ. Και του ζητάω να ευχαριστώ, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν εδώ. Και ποιος δεν σου έδωσε την ανάλογη προσοχή? Γενικά οι προπονητές βλέπουν διαφορετικά τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να έρθει ένας ποδοσφαιριστής να μην του αρέσεις, να μην του κάνεις, να μην για αυτό που θέλει. Υπάρχουν προπονητές που θα σε βάλουν μέσα. Εσύ με το χέρι στην καρδιά, σε ποιον θεωρείς ότι δεν άρεσες? Γιατί όπως είπες, υπάρχουν προπονητές που θα τους αρέσεις και άλλοι προπονητές που δεν θα τους αρέσεις. Πιστεύω ότι τη χρονιά που ήταν ο κύριος Σάντος δεν μου δόθηκαν οι ευκαιρίες που θα έπρεπε. Και γι' αυτό είχα πάει και ένα χρόνο δανεικό στον Πανσεραϊκό και γύρισα μετά ακόμη πιο δυνατός πίσω. Σε πείσμωσε? Ναι, κάτι τέτοιο σε πεισμώνει. Γενικά. Με τον Φερνάντο Σάντος ποια είναι η σχέση σου? Πολύ καλή. Αυτή τη στιγμή είναι ένας προπονητής εθνικής. Με έχει καλέσει αρκετές φορές. Είμαι στην εθνική ομάδα. Και έχω μια πολύ καλή σχέση. Το θεωρώ ένα από τους καλύτερους προπονητές που έχω δουλέψει. Την εμπιστοσύνη για τη βασική ενδεκάδα του Φερνάντο Σάντος θα την κερδίσεις? Ναι, πιστεύω πως θα την κερδίσω. Σιγά σιγά πιστεύω θα την κερδίσω. Πιστεύω να μου δοθεί και ευκαιρία να αγωνιστώ. Με ποιον θα ήθελες να σου αντίδημο στην επίθεση της εθνικής? Μακάρι ήμουν με τον Δημήτρη Σαλβικίδη. Όπως ήμουν και στον ΠΑΟΚ, μακάρι ήμουν και στην εθνική. Γιατί το θαυμάζω σαν να ποδοσφαιρίξει έναν άνθρωπο. Με τα παιδιά της εθνικής πώς είναι οι σχέσεις? Πολύ καλές. Έχω μπει αρκετά στο κλίμα της ομάδος και τα παιδιά είναι φανταστικά. Με ποιους κάνεις περισσότερη παρέα? Περισσότερο είμαι με τον Κατσουράνη, τον Σαμαρά, τον Νίνη. Έχουμε φτιάξει ένα παρέακι. Αληθεύει ότι μετά το διαζύγιο του Κατσουράνη με τον Παναθηναϊκό, μεταξύ σοβαρού και αστείου, του λέγατε να έρθει στον ΠΑΟΚ? Ναι, υπήρχαν τα πειράγματα με το που τελείωσε τον Παναθηναϊκό, υπήρχαν τα πειράγματα και μέσα στο κινητό, αλλά και στην εθνική. Τον είπατε να έρθει Θεσσαλονίκη? Ναι, τον πείραζα γενικότερα. Ναι. Και τα κατάφερες? Δεν ξέρω, θα φανεί. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Εσύ έκανες πάντως την καλύτερη δουλειά. Ναι, πιστεύω ότι έκανα το σωστό. Οπότε μετά το ποδόσφαιρο μια θέση μάνατζερ ίσως θα σου τέριαζε ή όχι? Όχι, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Ναι. Τον εαυτό σε 10 χρόνια από τώρα τον έχεις σκεφτεί? Όχι, όχι. Πολύ δεν μπαίνω στις σκέψεις. Δεν μπαίνω γιατί δεν θέλω. Δεν σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα? Όχι. Πώς είναι να δουλεύεις με τον Γιώργο Δόνη? Από την αρχή που ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι, βασικά είχα ρωτήσει και τα παιδιά που ήξερα τις προηγούμενες ομάδες που είχε δουλέψει και μου είχαν δώσει μια εντύπωση το πώς δουλεύει. Και από τη μέρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ,
Όντως είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Γενικά είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Αυτό δείχνει και σε εμάς. Έχει εμπιστευτεί αρκετές φορές τους νέους και τους εμπιστεύεται. Και δουλεύουμε πολύ καλά στις προπονήσεις. Στέφανε, είναι όντως τόσο αυθόρμητος όσο τον βλέπουμε? Δηλαδή, αν εκνευριστεί, θα το δείξει? Ό,τι σκέφτεται θα το πει? Ναι, αυτό δείχνει, το έχει δείξει από την αρχή. Και αυτό είναι που. Βασικά, αυτό. Εντάξει, μερικές φορές δεν είναι το σωστό. Άλλες φορές κρίνεται γι' αυτό. Αλλά είναι ένας άνθρωπος αυθόρμητος. Αυτό που θέλει να κάνει και τη στιγμή να το κάνει. Και εμπιστεύεται και τα νεαρά παιδιά, έτσι? Ναι, είναι κάτι σημαντικό. Εσύ, είναι η σχέση με τους νεαρούς παίκτες της ομάδας, πώς είναι? Είναι πολύ καλή. Υπό την προστασία σου? Ναι, εντάξει, όχι υπό την προστασία, αλλά είμαστε πολύ καλά τώρα. Τους έχω πάρει από κοντά λίγο, γιατί ξέρω πώς είναι, πώς νιώθουν. Πέρασα κι εγώ από αυτή τη θέση και είναι μαζί μου αρκετές ώρες της ημέρας. Τους βάζεις φωνές προπονήσεις? Αν θέλεις, τους συμβουλεύεις? Ναι, αρκετές φορές. Γιατί σου είπα, πέρασα κι εγώ από αυτό το στάδιο και ξέρω πώς είναι, πώς σκέφτονται και ποιο είναι το σωστό. Εσύ από ποιον παίρνεις συμβουλές? Όπως είπα, θαυμάζω το Σαλβικίδη. Είναι και πιστεύω, μιλάω αρκετές φορές για ό,τι είναι να κάνω, ό,τι απόφαση είναι να πάρω. Και γενικά το Γκαρσία, τους μεγαλύτερους. Είναι καλό να. Είναι, βασικά μαθαίνεις από τέτοιους ποδοσφαιριστές. Σαλπιγκίδης και Γκαρσία, δηλαδή Δαγκωτό. Ναι. Θέλω να σου λέω ονόματα και να μου τους χαρακτηρίζεις. Ό,τι σκέφτεσαι για αυτούς. Λοιπόν, Θοδωρής Ζαγοράκης. Ήμασταν συμπαίκτες στην αρχή της καριέρας μου. Στην αρχή της καριέρας μου, όταν είχα υπογράψει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Είναι ένας άνθρωπος πολύ. Είναι ένας δυνατός χαρακτήρας. Είναι αυθόρμητος. Αυτό που θέλει, ειδικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το έλεγε και το έδειχνε. Και γενικά μετά, όταν ήταν σαν πρόεδρος, ήταν γενικά κοντά στην ομάδα και κοντά στους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ που έχει περάσει και από το γήπεδο, αλλά και από τη διοίκηση. Τον έζησες αγωνιστικά. Σαν πρόεδρος, τι αίσθηση σου άφησε? Ήταν από την πρώτη στιγμή, ήθελε η ομάδα, οι ποδοσφαιριστές, να τα έχουν όλα. Και γι' αυτό προσπάθησε. Τώρα, συνέχεια, κρίθηκε από κάποιους, καλός ή κακός. Ζήσεις Βρύσας? Είναι ένας εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας. Είναι πολύ ήρεμος. Και αυτός, τον έχω προλάβει και αυτόν σαν συμπαίκτη. Και έμαθα πολλά, γιατί παίζαμε και την ίδια θέση. Κάτι που μου άρεσε. Και ήθελα να το συνδυάσω με το υπόλοιπο. Αλλά έχω γράψει τι μόνο Θεός μπορεί να με κρίνει. Αυτά. Έχω κι άλλα που δεν είναι. Τώρα όμως πιάνομαι από αυτό που είπες, ότι μόνο Θεός μπορεί να με κρίνει, και βρέθηκες στη δίνη των επικρίσεων λόγω ενός περιβόητου tweet που έγραψες. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενα ότι θα πάρει τόσο μεγάλη έκταση. Και κανονικά δεν έπρεπε να πάρει. Τώρα κάποιοι περίμεναν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή να συμβεί αυτό για να ξεκινήσουν τα περίεργα σχόλια. Δεν ασχολήθηκα περισσότερο, το άφησα το θέμα να περάσει έτσι. Θεωρείς ότι προκάλεσες? Αφελά σου. Προκάλεσα, γιατί το πήρανε και το πήρανε διάφοροι. Ο τύπος βασικά, και το παρουσίασε διαφορετικά από ό,τι εννοούσα εγώ. Εσύ τι εννοούσες? Εγώ έκανα απλά μια πλάκα με κάποιους συμπαίκτες. Δεν ήθελα να προκαλέσω για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεώρησες ότι θα προκαλέσεις, γιατί ακολουθούσε τον ντέρμπι με τον Άρη. Καταλαβαίνεις, η Θεσσαλονίκη φανατισμένη. Το κλίμα είναι λίγο από πριν έντονο. Κοίτα, από την πρώτη στιγμή που το γράψα, δεν περίμενα ότι θα το πάρουν ότι και καλά προκάλεσα για το παιχνίδι. Αλλά στη συνέχεια, σου είπα, με αυτά που είπαν και γράφτηκαν, πήρα αυτή την ανάλογη συνέχεια το σχόλιο. Αν ήξερες το τι θα ακολουθήσει, θα το ξανασκεφτώσουν? Αν ήξερες δηλαδή από πριν το τι θα ακολουθήσει, ίσως να μην το έγραφες κιόλας? Ίσως, αλλά μπορεί και να το έγραφα. Συνεχίζεις έτσι? Εντάξει, ναι. Θεωρείς ότι προκαλείς γενικότερα? Όχι, γενικά όχι. Στη ζωή μου και στον αγωνιστικό χώρο δεν έχω προκαλέσει ποτέ. Και αυτό πιστεύω το βλέπει και ο κόσμος. Το περιβόητο χέρι στο στόμα, το σιτ, μετά τι ήτανε?
ήταν η απάντηση σε αυτούς που βιάστηκαν να με κρίνουν. Το έκανες όμως μέσα στην Τούμπα. Ναι, το έχω κάνει άλλη μια φορά πάλι σε παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ, μέσα στο Χαριλάου. Σου βγαίνει με τον Άρη γενικότερα? Όχι, αλλά πάλι κάτι είχε γίνει εκείνο, πριν εκείνο το παιχνίδι και γι' αυτό το έκανα. Και το έκανες νομίζω και με ένα υπέροχο γκολ. Ναι, ήταν ένα ωραίο γκολ και γι' αυτό μετά έκανα και αυτό τον πανηγυρισμό. Έτσι πάνε αυτά. Έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, στην υγειά μας. Υγειά μας. Να σε γυρίσω λίγο πίσω. Θα μου πεις τι πίσω, 24 δεν είσαι? Ναι, 24. Στα 24. Αλλά είσαι από 8 χρονών στην Τούμπα και πάει λέγοντας στην διαφημιστικό. Ναι. Πολλά χρόνια, έτσι. Είναι, ναι, αρκετά χρόνια. Στέφανε, πήγες Ιταλία για λίγο, πολύ λίγο, κατόπιν Γερμανία, αλλά επιμένεις ελληνικά. Ναι, ήταν μετά από ένα τουρνά που είχαμε κάνει με τον ΠΑΟΚ στην Ιταλία, στην πόλη της Τεργέστης, και η τοπική ομάδα ήθελε να με πάρει στην ομάδα. Την γυρίσαμε πίσω στην Ελλάδα, τους συζητήσαμε με τους δικούς μου και πήραμε μια απόφαση να πάμε όλοι μαζί. Πήγαμε στην Ιταλία, ξεκινήσαμε για την Ιταλία, πήγαμε. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα για μένα για την προσαρμογή. Και μετά από απόφαση πάλι με τους δικούς μου, πήγαμε στη Γερμανία. Είχαμε κάποιους συγγενείς εκεί και πήγα να δοκιμάσω τη Χέρτα. Εκεί ξεκίνησα, έκανα γύρω στο 1,5 μήνα προπονήσεις. Ήθελε η ομάδα να κάνω κανονικά. Αλλά εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Και έτσι αποφάσισα να γυρίσω πίσω και πάλι στον ΠΑΟΚ. Τι δεν σου άρεσε στο εξωτερικό? Δεν είναι ότι δεν μου άρεσε, είναι ότι ήμουν μικρός, νομίζω 10, και μου φάνηκε όλο αυτό ένα βουνό για μένα. Και η γλώσσα δύσκολη και γενικά οι συνθήκες. Και επέστρεψε. Επέστρεψα πάλι πίσω στον ΠΑΟΚ. Τώρα. Θα σου φαινόταν βουνό? Σε αυτή την ηλικία πιστεύω όχι. Το σκέφτεσαι για εξωτερικό? Αυτό που θέλω είναι ότι αν κάποια στιγμή φύγω από τον ΠΑΟΚ, να πάω στο εξωτερικό. Άλλη ελληνική ομάδα υπάρχει στο μυαλό σου? Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Πρόταση από ελληνική ομάδα έχεις δεχτεί? Όχι. Όχι. Φταίει το γεγονός ότι ίσως, έτσι, ότι έχεις δηλώσει ανοιχτά την αγάπη σου και την αφοσίωση στον ΠΑΟΚ? Δεν το κρύβεις, άλλωστε ότι είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ και μετά ποδοσφαιριστής, νομίζω. Ναι, το έχω δηλώσει αρκετές φορές αυτό. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Είναι ότι. Και το έχω δηλώσει ότι περισσότερο σκέφτομαι το εξωτερικό παρά σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Το έχω δηλώσει αυτό αρκετές φορές. Και ίσως γι' αυτό. Άρα, ή μπορεί να φύγεις στο εξωτερικό ή να ολοκληρώσεις τον ΠΑΟΚ. Ένα από τα δύο παίζει, ναι. Ναι. Τι θέλεις περισσότερο? Αυτή τη στιγμή είναι στον ΠΑΟΚ. Ζω το όνειρο βασικά και μου αρέσει πάρα πολύ. Αν είχες τη δυνατότητα να διαλέξεις εσύ τον επόμενο σταθμό, δηλαδή επιλέγεις πάλι ΠΑΟΚ? Ναι, αυτή τη στιγμή ναι. Εξωτερικό, ποιο είναι το πρωτάθλημα που σε ιντριγκάρει? Πιστεύω ότι θα μου τρέξει πιο πολύ το Ιταλικό ή το Γερμανικό. Έτσι πιστεύω εγώ. Τα παρακολουθείς? Όχι πολύ. Γενικά δεν παρακολουθώ το ποδόσφαιρο. Από το εξωτερικό είχες πρόταση? Ναι. Υπήρχε μια πρόταση από Ρωσία. Ουκρανία βασικά. Πότε? Το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος. Και βασικά το περασμένο χειμώνα και το καλοκαίρι. Και είμαι εδώ. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Δική σου απόφαση? Ναι, καθαρά. Δεν το σκέφτηκα καθόλου και έμεινα στο ΠΑΟΚ. Αν έρχονταν μια πρόταση σου από Ιταλία ή Γερμανία? Θα το σκεφτόμουν διαφορετικά. Γιατί είναι δύο πρωταθλήματα πολύ σπουδαία. Και πιστεύω για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή είναι καλύτερα να πάει σε ένα πρωτάθλημα ευρωπαϊκό παρά σε ένα όχι τόσο δυνατό πρωτάθλημα. Είσαι ευχαριστημένος με την ποιότητα και το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου? Φέτος βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλη ποιότητα γενικά στις ομάδες. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ομάδες που υπήρχε ένα πρωτάθλημα πολύ πιο δυνατό. Τώρα βλέπουμε ότι αρχίζει και αποδυναμώνεται το πρωτάθλημα το ελληνικό. Πιστεύω είναι και λόγω της κρίσης που υπάρχει γενικά στη χώρα. Έχει αντίκτυπο, ναι, με την πολιτική ασχολείσαι? Καθόλου. Καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Δεν ξέρω τίποτα. Το τι γίνεται? Όχι, δεν παρακολουθώ. Γενικά από την πρώτη στιγμή που είχα ανέβει πάνω, με βοήθησε αρκετά στο θέμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και στα τελειώματα και γενικά τον άκουγα πολύ. Ξεχωρίζεις κάποιον από τους δύο? Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Ο ένας είναι πολύ δυνατός χαρακτήρας. Ο Ζαγοράκης. Ο Ζαγοράκης και το δείχνει. Ο Ζήσης είναι λίγο πιο ήρεμος. Είσαι υπέρ της επιστροφής του Ζαγοράκη στον ΠΑΟ? Δεν είμαι αυτός που θα σου πει ναι ή όχι. Εσύ σαν άνθρωπο θα τον ήθελες, σαν Στέφανος θα τον ήθελες αυτόν τον άνθρωπο μέσα στον ΠΑΟ?
Ναι, δεν είχα κάποιο πρόβλημα με το Ζαγοράκι. Γενικά, είτε ήταν ποδοσφαιριστή, είτε ήταν διοίκηση, δεν είχα κανένα θέμα. Μακάρι να γυρίσει. Είναι άλλοι που θα πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Πώς είναι η αίσθηση να τους έχεις προλάβει αγωνιστικά και κατόπιν αυτή να είναι σε ένα άλλο πόστο, με άλλες ευθύνες, άλλες αρμοδιότητες? Είναι λίγο περίεργο γιατί πριν ένα χρόνο τους φώναζε με το μικρό τους όνομα και μετά έπρεπε να τους πεις, τους αποκαλείς πρόεδρο. Και εκεί κολλάς λίγο. Δεν σου βγαίνει. Ναι, αναγκαστικά. Αλλά δεν μου έβγαινε. Αλλά το κάνω. Μόνο μπροστά στους άλλους ή και κατηδίαν? Γενικά. Τελειώνει και το κρασάκι, μας βάζουν μια χαρά. Συνεχίζουμε. Αύριο έχεις προπόνηση 5, οπότε. Ναι, λίγο απόγευμα. Κύριε Δόνη, συγγνώμη. Μπορούμε. Λοιπόν, συνεχίζω με τα ονόματα. Και. Παύλο Γκαρσία. Μου είπες πριν ότι είναι από τους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Είναι από τους ανθρώπους που θα ακούσω το τι θα πει. Και προσωπικά σε μένα, γενικά. Έχει ένα σπουδαίο χαρακτήρα. Πολύ δυνατό. Πολύ αυθόρμητος και πιστεύω ότι τέριαζε πολύ σε αυτή την ομάδα. Και σαν ποδοσφαιριστής, αλλά μακάρι στη συνέχεια να μείνει και στην ομάδα. Το θέλεις και στη συνέχεια? Ναι. Από άλλο πόστο? Είναι ένας ποδοσφαιριστής που πιστεύω πως θα χρειαστεί στην ομάδα. Απόλυτα δικαιολογημένη η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του. Ναι, το έχει αποδείξει μέσα στο γήπεδο και γενικά με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Είναι διαφορετικός ο τρόπος του παιχνιδιού με τον Γκαρσία μέσα στο γήπεδο? Σου δίνει περισσότερη δύναμη. Εμπιστοσύνη, γιατί είναι ένας, όπως είπα, ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παύλο Κοντρέρας. Σπουδαίο παιδί, το χαρακτήρισε έτσι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που με βοήθησε αρκετά και αυτός γιατί με μιλούσε συχνά, γενικά για το πώς να σκέφτομαι, τι αποφάσεις να παίρνει κι αυτός. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και πιστεύω πως λείπει στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι το βλέπω εγώ. Ποιοι άλλοι παίκτες που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ λείπουν? Τώρα μην αναφερθώ σε ονόματα γιατί θα ξεχάσω κανέναν. Ναι, σίγουρα. Αλλά κρατάμε σίγουρα Παύλο Κοντρέρας. Ναι, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Λάζλο Μπόλωνη. Δουλέψαμε μαζί ένα χρόνο. Έκανα την πιο γεμάτη χρονιά που έχω κάνει στον ΠΑΟΚ. Έχω πετύχει τα περισσότερα γκολ. Ήταν ένας καλός προπονητής. Δουλεύαμε αρκετά στις προπονήσεις. Αλλά δεν ήρθαν, πιστεύω, τα ανάλογα αποτελέσματα που θέλαμε εκείνη την περίοδο. Είχε μερίδιο ευθύνης? Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνη. Και ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές, όλοι. Αλλά ποιος το παίρνει πάνω του συνέχεια, ο προπονητής ή παίκτης? Ναι. Δεν μπορεί να αλλάξει σε μια ομάδα 20 ποδοσφαιριστές. Άρα, οπότε η εύκολη λύση. Είναι εύκολη λύση ο προπονητής. Γιώργος Γεωργιάδης, εννοώ τον τεχνικό διευθυντή. Και αυτόν τον έχω προλάβει σαν ποδοσφαιριστή. Ναι. Είσαι συνθετικός κρίκος, έτσι. Ναι, τους έχω προλάβει όλους. Ήταν η χρονιά που είχα υπογράψει το επαγγελματικό του συμβόλαιο και έχω παίξει μαζί του. Είναι εντελώς πολύ ήρεμος άνθρωπος. Δύσκολα θα το δεις να έρθει σε ένταση γενικά στη ζωή του. Ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, το θαύμαζα πολύ και χαίρομαι που αυτή τη στιγμή είναι στο πόστο τεχνικού διευθυντή και κοντά στην ομάδα και στους ποδοσφαιριστές. Θεωρείς ότι στη διοίκηση υπάρχουν άνθρωποι που είναι κοντά σας? Ναι. Το θετικό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που ήταν πριν 4-5 χρόνια ποδοσφαιριστές και ξέρουν πώς σκέφτεται ο ποδοσφαιριστής και τα θέλω του ποδοσφαιριστή. Πες μου λίγο, πλέον μιλάμε για εποχή Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, σωστά? Ναι. Εντυπώσεις? Πολύ, πολύ θετικές, πολύ καλές. Γιατί ο ΠΑΟΚ πιστεύω πως ήθελε κάποια στιγμή να έχει ένα τέτοιο μεγαλομέτωχο πρόεδρο για να πάει τον ΠΑΟΚ ψηλά. Πλέον με τις πλάτες, αν θέλεις, του επιχειρηματία του κ. Σαββίδη, υπάρχει άγχος για τα οικονομικά? Όχι, αλλά θα σου πω κάτι. Οι ποδοσφαιριστές, όταν είναι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να παίξουν τον αγώνα, δεν σκέφτεται, πιστεύω, κανείς τα οικονομικά που έχει η ομάδα, τα οικονομικά προβλήματα. Ποτέ. Όσο καιρό και είναι απλήρωτος. Όχι. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο. Δεν είναι επαγγελματικό αυτό. Και πιστεύω δεν το σκέφτεται κανείς. Τώρα, όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, σίγουρα. Μέσα στα βοηθήρα του συζητήσεις, να βρεθεί κάποια λύση. Τα προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω ότι μετά
με πρόεδρο τώρα τον κύριο Σαββίδη, να μην ξανάρθουν αυτά τα προβλήματα στην ομάδα. Μέχρι στιγμής η εντυπώσεις σου, η αίσθησή σου, τι λέει? Ότι δεν θα ξανάρθουν ποτέ. Αυτό βλέπω. Πλέον έχει μπει η ομάδα σε ένα σωστό δρόμο. Το γεγονός ότι ο Κοντρέρας έφυγε έτσι όπως έφυγε μαζί με τον Βιερίνια, μετά θέλω και την άποψή σου για τον Πορτογάλο, και μετά μαθαίνουμε το καλοκαίρι που μας πέρασε ότι έρχεται στον Ολυμπιακό, είναι γνωστή η κόντρα των Παοκτσίδων με τους φίλους του Ολυμπιακού. Πώς φάνηκε? Προσωπικά πιστεύω ότι την πρώτη στιγμή που το άκουσα ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πίστευα ότι μπορεί να... Δεν το περιμένες? Δεν το περίμενα, όχι, να γυρίσει πίσω. Γιατί όταν είχε φύγει είχε δηλώσει ότι έφυγε για κάποια προσωπικά του προβλήματα. Είναι δεκτό. Αλλά δεν περίμενα... Σε έχω και υψηλογυγινά για να μην μας μαλώσει ο προπονητής, ναι, σου. Μην... Γιατί είναι και βραδάκι, έχουμε κρασάκι και τέτοια. Οπότε κανόνισα λίγο light, ποδοσφαιριστής είσαι. Ναι. Αν και εσύ δεν έχεις ανάγκη. Είσαι... Όχι, ναι, δεν έχω με το φαγητό. Ούτε με κιλά πρόβλημα, ούτε όχι, τίποτα. Όχι, όχι, από ό,τι βλέπεις. Ωραία. Μια χαρά. Τι τρως, τι σ' αρέσει? Δεν έχω θέμα με το φαγητό. Με... Δεν έχω. Τρώω βασικά τα πάντα. Μόνος σου μένεις? Ναι. Ποιος μαγειρεύει? Κανένας. Παραγγέλνω απ' έξω. Αλλά σπιτικά πάντα. Η κοπέλα σου δεν μαγειρεύει? Μαγείρευε. Δεν έχεις κοπέλα? Δεν έχω κοπέλα. Είσαι ελεύθερος? Ναι. Κορίτσια, είναι ελεύθερος. Όσες πιστές προσέλθετε. Δεν άντεξε τη δημοσιότητα? Όχι, εντάξει, ήταν διαφορετικά. Ήμουν αρκετά χρόνια. Ήταν μια σχέση γύρω στα 7 χρόνια. Εντάξει, δεν χώρισα εντελώς, αλλά δεν ήμουν και όπως είμαι. Το εντελώς τι σημαίνει? Δεν χωρίσαμε. Πώς να σου πω, δεν χωρίσαμε. Είμαστε μια άλλη φάση, περίεργη. Είστε και δεν είστε. Κάπως έτσι. Οπότε θα σου μαγειρεύει τις φορές που είστε. Τις φορές που έρχεται στο σπίτι. Πώς είναι η σχέση σου με τις γυναίκες, ενώ λόγω της αναγνωρισιμότητάς σου? Πολύ καλή. Δεν έχω. Έχω και... Γενικά έχω αρκετές φίλες. Και δεν έχω. Τα πάω καλά. Ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο να φλερτάρεις. Και να σε φλερτάρουν. Σε φλερτάρουν? Όχι, γενικά. Δεν σε φλερτάρουν? Εντάξει, μπορεί. Ναι ή όχι, μπορεί τι... Ναι. Εσύ? Ναι. Είναι ωραίο. Φαντάζομαι έχεις και το πάτημα λόγω της αναγνωρισιμότητάς σου ή όχι? Ναι, γενικά. Πιστεύω οι ποδοσφαιριστές ότι πατάνε πάνω σε αυτό περισσότερο. Το κάνεις κι εσύ? Ναι. Γιατί όχι? Γιατί όχι. Λοιπόν, στην υγειά μας. Πας παίρνεις τάπερ, Χαλκιδική? Κανονικά. Το τελευταίο διάστημα έμενα και στη μαμά και δεν είχα πρόβλημα από φαγητό. Το καλοκαίρι περισσότερο. Το καλοκαίρι τι έκανες? Πήγα... βασικά στο γάμο του Μπαλάφα. Έπρεπε να πάω. Το παντρέψαμε και αυτό το παιδί. Το παντρέψαμε, ναι. Εσύ ήσαν εδώ, εσύ. Εμείς, εντάξει, έχουμε ακόμα, περιμένουμε. Πολύ. Και... ναι. Αρκετά. Όχι μαζί σου, 24 είσαι. Είμαι μικρός ακόμα. Έχεις ακόμα. Ναι. Και πήγα μερικές ημέρες στη διακοπή στη Λευκάδα και στους Παοκτσίδους πάλι με τον Μπαλάφα. Η κολλητή σου είναι ο Μπαλάφας? Και... ναι, ήταν ο Μπαλάφας, ο Μαλεζάς και τώρα που έφυγαν... Γενικά με όλα τα παιδιά, δεν έχω... κάνω παρέα με όλα τα παιδιά. Αγαπημένο μέρος διακοπών? Σαντορίνη. Έχω πάει και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ένα ωραίο μέρος. Έτσι εδώ. Ευτορείς. Γενικά, ναι. Γενικά τα ελληνικά νησιά. Γενικά, ναι. Πες μου κάτι. Το γεγονός ότι έχεις δηλώσει ανοιχτά ότι είσαι φίλος του ΠΑΟΚ και οπαδός του ΠΑΟΚ, πώς λειτουργεί στη σχέση σου με την κερκίδα? Δεν υπάρχει το γεγονός ότι μπορεί να σε κρίνουν αυστηρά κάποια στιγμή? Ή μπορεί να σε κρίνουν πιο μαλακά από ό,τι θα έπρεπε συγκριτικά με άλλους παίκτες? Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι ο κόσμος κρίνει
για το πρώτο παρουσιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι για το τι είσαι και τι έχει δηλώσει. Πιστεύω πως έχω κρυθεί κι εγώ αρκετές φορές. Είτε με κακό, είτε με, καλό, με καλά σχολεία, είτε με άσχημα σχολεία. Πώς αισθάνεσαι όταν δεν διαβάζεις τόσο κολακευτικά ή διαβάζεις να σε κρίνουν αυστηρά? Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Στο και τα θετικά σχολεία, όταν δεν πας καλά. Τα διαβάζεις? Προσπαθώ να μην τα διαβάσω, όχι. Σε πειράζουν? Όχι, δεν με πειράζουν, αλλά δεν μπαίνω και στη διαδικασία να διαβάσω το τι γράφεται γενικά στον τύπο. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι αυστηρός, είναι απαιτητικός? Πώς θα το χαρακτήριζες? Είναι πολύ απαιτητικός. Σαν κόσμο, σαν φιλάθλος κόσμος. Το έχουμε δει αρκετές φορές. Αλλά εντάξει, είναι ότι είναι και ο ΠΑΟΚ μια μεγάλη ομάδα και πάνε μαζί αυτά. Ο κόσμος θέλει να πηγαίνει πολύ καλά. Στον δρόμο τι σου λένε? Εντάξει, τώρα πλέον υπάρχει αναγνωρισιμότητα μετά και την περσινή χρονιά και τη φετινή που έτσι πως έχω ξεκινήσει. Αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι να πάμε όσο δυνατόν ψηλότερα. Στέφανε, για να έρθει αυτή η αναγνωρισιμότητα, τι θυσίες έκανες για να ζήσεις, όπως είπες και εσύ, το όνειρό σου στον ΠΑΟΚ? Ποιες ήταν οι θυσίες σου? Θυσίες ότι έβλεπες παιδιά της ηλικίας σου να βγαίνουν έξω, να κάνουν άλλες δραστηριότητες και εσύ καθώς ήσουν στο σπίτι, είχες προπόνηση τις ώρες που άλλοι πηγαίνανε, βόλτες, παρές. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια θυσία που την κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής που θέλει να πετύχει. Άξιζε? Ναι, από ό,τι φαίνεται άξιζε πολύ. Σε ποιο προπονητή θεωρείς ότι χρωστάς πολλά, ένα ευχαριστώ ενδεχομένως, και ποιος θεωρείς ότι δεν ήταν αυτός, ήταν αυτός μάλλον, που δεν σου έδωσε ανάλογη προσοχή? Από τη μέρα που ξεκίνησε το ποδόσφαιρο έπαιζα σαν center back. Σαν αμυντικός. Αλήθεια λες? Ναι. Όταν γύρισα από τη Γερμανία, ο κύριος Μαλιούφα ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία να μου βάλει επιθετικό. Στη συνέχεια είχα τον κύριο Αλεξανδρίδη και τον κύριο... Με τα αντίπαλα δίχτυα σχεδόν ερωτική, η αγάπη του κόσμου του ΠΑΟΚ αδιαφυσβήτητη, όνειρό του να καθιερωθεί στον ΠΑΟΚ. Στέφανε, τα κατάφερες? Πιστεύω πως μετά από αρκετά χρόνια, τη μέρα που βάσκα που ξεκίνησα και την ποδοσφαιρική μου καριέρα, πιστεύω πως ναι, αυτή τη στιγμή έχω καταφέρει να πετύχω το όνειρό μου. Ζεις το όνειρό σου? Ναι, είναι πολύ ωραίο να ζεις αυτό που έχεις ονειρευτεί. Στέφανε, η τούμπα σου πάει και εσύ τι χαλάς χατήρι? Από ό,τι φαίνεται, ναι, φέτος ειδικά στα πρώτα 6 επίσημα παιχνίδια που κάναμε στην Τούμπα, έχω σκοράρει και στα 6. Και πιστεύω πως μακάρι να έρθει και ανάλογη συνέχεια. Τι στόχους έχεις? Για την ομάδα θέλω όσο δυνατόν να πάει ψηλότερα. Προσωπικούς, από την αρχή έχω βάλει ένα στόχο να ξεπεράσω τα γκολ της περσινής σεζόν. Μακάρι να το πετύχω. Όταν λες η ομάδα να πάει ψηλότερα? Να πάρει ένα πρωτάθλημα. Γιατί πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κυνηγάει ο ΠΑΟΚ από την αρχή της κάθε σεζόν. Γιατί δεν το έχει πετύχει μέχρι στιγμής? Πιστεύω ότι δεν το έχουμε φτιάξει ανάλογα όπως πρέπει. Όταν λες έχουμε φτιάξει? Εμείς που είμαστε στην ομάδα. Υπάρχουν και συγκυρίες βασικά που δυσκολεύουν αυτό το πράγμα. Οι παίκτες, οι διοικούντες, οι συνθήκες του ελληνικού ποδοσφαίρου? Πρώτα είναι οι συνθήκες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μετά πάει στη διοίκηση και μετά στους ποδοσφαιριστές. Ποιο είναι το ταβάνι του ΠΑΟΚ? Πιστεύω ότι αξίζει αυτή η ομάδα να πάρει κάποια στιγμή ένα πρωτάθλημα. Και αξίζει και η ομάδα και ο κόσμος. Και φέτος? Φέτος μακάρι να το πετύχουμε, αν και πάλι είναι δύσκολο. Αλλά από ό,τι έχουμε δείξει και μέσα στο γήπεδο, ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το στόχο. Στέφανε, το γκολ τι είναι? Είναι τεχνική, είναι ψυχολογία, τι είναι? Κοίτα, είναι και θέμα τεχνικής, αλλά και πιο πολύ
θέμα και ικανότητας, πιστεύω εγώ. Αλλά θέλει και μια δόση τύχης να πηδήξει κάποιο τέρμα. Είχες δηλώσει ότι δεν έχω άγχος όταν σκοράρω, γενικά μέσα στο γήπεδο δεν έχω άγχος. Πώς γίνεται αυτό, εφόσον ένας επιθετικός κρίνεται από τα γκολ που βάζει? Δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό. Όντως δεν έχω άγχος μέσα στο, γήπεδο, ούτε όταν χάσω κάποια ευκαιρία. Ισχύει ότι λειτουργείς με την πρώτη σκέψη. Μια δεύτερη σκέψη ίσως κάνεις το, με δεύτερη σκέψη ίσως κάνεις το λάθος. Αυτό πιστεύω, ναι. Αυτό το δείχνω. Αυτό δείχνω βασικά. Ότι όταν παίρνω την πρώτη σκέψη, εκτελώ με την πρώτη σκέψη, πάντα πιάνω γκολ. Επίσης, έχω ακούσει ότι τα καλύτερα γκολ τα βάζεις και στις προπονήσεις. Μάλλον τα κρατάς για τις προπονήσεις και δείχνεις ένα δείγμα των ικανοτήτων σου και της κλάσης σου στο γήπεδο. Αυτό, ναι. Αυτό που συμβαίνει με τους ποδοσφαιριστές είναι ότι ό,τι κάνεις στην προπονήση θα σου βγει στο παιχνίδι. Αυτό δει εγώ τα τόσα χρόνια που παίζω. Ότι όπως παρουσιάζω την προπόνηση και ό,τι κάνεις στην προπόνηση σου βγει στο παιχνίδι. Σου βγαίνουν όλα? Όχι όλα. Περισσότερα. Τα περισσότερα. Συμφωνείς με την άποψη ότι οι μεγάλοι φορ δεν βάζουν τα εύκολα? Κοίτα, θα συμφωνήσω ότι όλα τα γκολ μπαίνουν και όλα χάνονται. Είτε είναι εύκολο είτε είναι δύσκολο. Έχουμε δει ότι και πολύ εύκολα γκολ χάνονται. Αλλά μπαίνουν και πολύ δύσκολα. Εντάξει. Τι σε ιντριγκάρει, να βάζεις περισσότερα τα εύκολα γκολ ή το να πετύχεις κάτι ξεχωριστό, μοναδικό? Το γκολ είναι γκολ. Αλλά όταν πετυχαίνεις κάποιο δύσκολο τέρμα είναι αυτό που σε ευχαριστεί και περισσότερο. Πώς είναι να σε αποθεώνει η τούμπα? Αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Αυτό που ζω εγώ αυτή τη στιγμή στην τούμπα με τον κόσμο είναι κάτι το οποίο τον ιερευόμουν και ευχαριστώ τον Θεό που το έχω πετύχει. Θα το άλλαζες με τίποτα? Όχι. Όχι. Λευκό κρασάκι πίνεις? Ναι. Οπότε εντάξει, θα πιούμε λευκό. Δεν ήξερα και είπα λευκό. Όχι, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Δεν έχεις φάει, φαντάζομαι. Όχι. Περίμενα. Οπότε θα φάμε κιόλας. Ελπίζω να σ' αρέσει εδώ το φαΐ. Τι είναι αυτό που σου δίνει δύναμη, ενέργεια? Από πού αντλείς δύναμη εσύ? Περισσότερο από την οικογένειά μου. Έχω δηλώσει ότι είναι αυτή που με στηρίζει από την πρώτη στιγμή. Και είναι αυτοί που με δίνουν και δύναμη για τη συνέχεια. Εκεί αφιερώνεις και όλα τα γκολ, φαντάζομαι. Ναι. Παρά το νεαρό της ηλικίας σου, έχεις εκδηλώσει και τη σχέση σου με το Θεό. Ενώ η φανέλα σου, το νούμερο 33, τα χρόνια του Χριστού. Ναι, είναι κάτι. Έχεις μιλήσει ανοιχτά για την πίστη σου, έτσι? Ναι. Πιστεύω αρκετά. Δεν είμαι αυτός που θα πάει στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Θα πάω ποτέ. Οπότε πιστέψω εγώ ότι πρέπει να πάω. Να πιούμε? Ναι. Τι θέλεις, είσαι ο καλεσμένος, οπότε πίνουμε σωτητές. Τίποτε. Να έχουμε υγεία και να πάμε τον ΠΑΟΚ ψηλά. Και προσωπικά? Προσωπικά το καλύτερο. Πού είναι? Περισσότερα γκολ. Αυτό, ναι. Και προσωπικά αυτό? Και προσωπικά. Προσωπικό δηλαδή είσαι ένα επαγγελματικό. Ναι, κάτι τέτοιο. Στην υγεία μας λοιπόν. Τα τατουά σου τι σημαίνει, ναι? Έχεις πολλά? Έχω αρκετά, ναι. Είναι στο χέρι βασικά, το έχω αφαιρώσει στο Θεό. Χριστό, Παναγία. Τώρα έχω κάνει και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Μιχαήλ? Ναι. Είναι.